Από το δεύτερο Ευεργετινών, τελευταίο κεφάλαιο, νη 50. Πώς πρέπει οι αδελφοί να μένουν μαζί, που μένουν μαζί, να διορθούν ο ένας τον άλλον όταν περιπλήττουν εις διάφορα σφάλματα, πότε δε και δια ποια σφάλματα πρέπει μεν να σιωπούν, πότε δε και δια ποια πρέπει να ομιλούν και να τα αποκρύπτουν. Α. Εκ του Αγίου Βαρσανοπηθείου, έρωτα αποκρίσεις. Ένας αδελφός ρώτησε ένα γέροντα. Ο αβάς μου έδωσε εντολή να φανερώνουν τα σφάλματα των αδελφών. Κατάλαβα όμως ότι αυτό στεναχώρησε μερικούς αδελφούς. Τι να κάνω λοιπόν για να μην ζημιώνομαι? Ο μεν λογισμός μου δεν με κατακρίνει, αλλά λαμβάνει υπόψη των σκοπών, επειδή δεν τα λέγω εις τον αβά από πάθος. Φοβούμαι όμως μήπως αυτό το πράγμα με οδηγήσει εις υπερβολή και με ζημιώσει. Ο γέρον του απήντησε: αν αυτό που κάνεις το κάνεις από καθαράν καρδία, για ψυχική ωφέλεια και για την εκοπή των παθών, τότε να μην λάβεις υπόψη τα λόγια των ανθρώπων, αφού δεν ζημιώνεσαι. Διότι το να φανερώσεις στον αβάν τα σφάλματα των αδελφών χωρίς εμπάθεια είναι καλό. Δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να ομιλήσουν στον αβάν, ούτε και συμφέρει. Συ λοιπόν, αν ομιλείς κατά Θεόν, ούτε ομιλείς ούτε ενεργείς από τον εαυτό σου, αλλά εις όλα είσαι όργανο του Θεού, και το κατά Θεόν αγαθόν δεν γεννά ζηλοτυπία νυφθώνων, και αν προς στιγμήν εκδηλωθεί στην ψυχή, γρήγορα εξυφανίζεται. Δύο αδελφός ρώτησε πάλι εκ νέου: αν κάποιος άλλος υπήρχε στον αδελφόν, δι' αυτό που γίνεται με τον αβάν, πρέπει να το πληροφορήσει αυτόν τον αδελφόν, ότι από αγάπη προς αυτόν και όχι από μίσος το είπεν, ή να σιωπήσει, ο γέρον απεκρίθη. Από καινοδοξία θέλει να τον πληροφορήσει, για να μην θεωρηθεί κατάλαλος, αλλά να θεωρείται δίκαιος από τους ανθρώπους. Ας εξετάσει λοιπόν προσεκτικά την καρδία του, για να διαπιστώσει αν ενήργησε κατά Θεόν και αναφέρθη εις τον αβάν, επειδή η θέληση να ωφελήσει τον αδελφόν. Και αν πράγματι έτσι είναι, ας τα αφήσει όλα εις τον Θεόν, και εκείνος όπως γνωρίζει θα πληροφορήσει την καρδία του αδελφού. Αν πάλι και του είπε αυτός ο αδελφός ή ο ίδιος διαμέσου άλλου ότι έμαθεν εκείνα που είπε δι' αυτόν εις τον αβάν και λυπείται δι' αυτά, τότε έχει υποχρέωση να τον πληροφορήσει με τα ταπεινώσεως. Ο Θεός γνωρίζει, αδελφέ, να του είπε ότι ομίλησα αυτά εις τον αβάν επειδή σε αγαπώ και θέλω την ωφέλειά σου. Διότι είπε μα, τι είχα να ωφεληθώ από αυτά αν τα έλεγα με διάλλον σκοπό? Δεν φοβούμαι, νομίζει, στην φοβερά απόφαση του Θεού ότι εκείνος που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος? Α. Ιωάννου Γ. 15. Επειδή λοιπόν είχα υπόψη μου αυτόν που λέγει: προσπάθησε να σώσει τον αδελφό σου όπως τον εαυτόν σου, Ματθαίου Ι. 19. Εζήτησα να διορθώσω και σένα προς χάριν αυτού που λέγει: όταν ο αδελφός βοηθείται από τον αδελφόν, είναι και οι δύο ως αν πόλη οχυρά και περιτυχισμένη. Παριμιών Ι. Ήτα 19. Σε παρακαλώ, αν και εσύ δεις κανένα πτέσμα μου, και εσύ να με ελέγξεις, για να αισθανθώ έτσι εντροπήν και να μετανοήσω για το πτέσμα μου. Αν πάλι τα είπεν εις τον αβά, όχι διότι θέλει να διορθώσει τον αδελφόν, αλλά να τον κατηγορήσει, έχει υποχρέωση να καταδικάσει πρώτα τον εαυτό του και να παρακαλέσει τον Θεό να τον συγχωρέσει. Έπειτα, αν γνωρίζει με τα βεβαιότητα ότι το εκατάλαβε ο αδελφός, οφείλει να υπάγει να τον συναντήσει, να του βάλει μετάνοια, με ταπείνωση, και να του ομολογήσει το σφάλμα του. Συγχώρησέ με, αδελφέ, να του είπε, διότι εξεγελάστηκα από τους δαίμονες και σε κατηγορώ και σε κατηγόρησα. Παρακάλεσε δε εμέ να με συγχωρέσει ο Κύριος και να μου δώσει καιρόν μετανοίας, διότι παρασύρθην στην πλάνη. Δεν είναι δυνατόν να πληροφορήσει τον αδελφόν με πλαστόν ψεύδος, αλλά πρέπει να τον πληροφορήσει λέγον την αλήθεια. Αν όμως δεν αντελήφθη τίποτα ο αδελφός, ας μην του είπει τίποτε, για να μην του βάλει λογισμούς. Έχει όμως υποχρέωση να μετανοήσει ενώπιον του Θεού για το σφάλμα του και να εξομολογηθεί στον αβάν. 3. Ο αδελφός ρώτησε και πάλι τον ίδιο γέροντα: αν ένας αδελφός με ρωτήσει για κάποιον λόγο ή πράγμα που γνωρίζω,
είτε διότι το ήκουσα, είτε διότι έχω πείραντι αυτό, να του απαντήσω ή όχι. Αν πάλι δεν ερωτηθώ, αντιληφθώ όμως ότι κάτι δεν γίνεται καλά, θα είναι άραγε σωστό να υποδείξω για μία φορά εις αυτόν που το κάνει ότι δεν κάνει καλά ή όχι. Εις αυτό ο γέρον απήντησε. Πρόσεξε να μην ομιλήσεις με αποκενοδοξία, αλλά με ταπείνωση και φόβον Θεού, και για όλα όσα με ερώτησες να επείς και να υπενθυμίσεις τα δέοντα, αν παραστεί ανάγκη στο κοινόβιον σου όμως και όχι αλλού, διότι η μοναχή του κοινόβιου είναι όπως ένα σώμα. Αν ευρεθείς αλλού, τίποτε να μην επείς από η δική σου πρωτοβουλία, αν ερωτηθείς, απήντησε με ταπείνωση. 4. Ο αδελφός ρώτησε πάλι, αν αντιληφθώ ότι η καρδία μου ευχαριστείται από κοινοδοξία καθώς ομιλώ ή ότι μετά τότε μεν δεν ευχαριστείται, όμως ότι πρόκειται ύστερα να δοκιμάσω ευχαρίστηση, μήπως τότε θα πρέπει να σιωπήσω ή όχι. Ο γέρον απήντησε, το να πει κανείς κάτι με ταπείνωση σημαίνει ότι πρέπει να ομιλεί όχι ως να διδάσκει, αλλά ως να λέγει αυτά που ήκουσε από τον αβάνη τους πατέρας. Αν λοιπόν από αυτό το πράγμα έχει ωφέλει αν ο αδελφός και σε πολεμεί και αναδοξία με το να σου προτείνει ευχαρίστηση, πρόσεχε τον εαυτό σου, διότι ο διάβολος θέλει να εμποδίσει την ωφέλεια του αδελφού, και αν ακούσεις αυτήν τη συμβουλή, ουδέποτε θα αφήσει να ωφεληθεί κανένας αδελφός. Να επιτιμήσεις λοιπόν την καινοδοξία και να την καταφρονήσεις, και μετά από αυτά που θα επείς εις τον αδελφόν, να μετανοήσεις ενώπιν του Θεού, συγχώρεσέ με να λέγεις Κύριε, διότι ελάλησα με κακοδοξία. Το ίδιο να κάνεις και όταν σου έρχεται ο λογισμός της καινοδοξίας. 5. Είπε ο αδελφός, πώς πάτερ μου επέτρεψες ένα αν ειδώ πράγμα παράλογο να ομιλήσω και πριν ακόμη ερωτηθώ, ενώ οι πατέρες συμβουλεύουν να μην απαντάς αν δεν ερωτηθείς. Ο γέρον απεκρίθη, αδελφέ, οι γέροντες ομιλούν σύμφωνα με το μέτρο, δηλαδή με την πνευματική νοημότητα του ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν καιρός κατά τον οποίο αρμόζει τον αδελφό του να υπηρετεί άνθρωπο δια της υποταγής και υπακοής, όταν δηλαδή είναι νέος και ατελής, και σε αυτόν τον καιρό οφείλει να παρουσιάσει έργα. Υπάρχει αντιθέτως και άλλος καιρός, όταν ο άνθρωπος ο αυτός φτάσει στην κατάσταση να τον υπηρετούν, οπότε και τα μέτρα της περίοδου αυτής είναι καλά. Τα τέλεια εις τους τελείους λέγονται, ενώ τα άλλα εις εκείνους που ευρίσκονται ακόμη στον νόμο, διότι ακόμη ευρίσκονται υπό την καθοδήγηση παιδαγωγού. 6. Ερώτησε ο αδελφός, κάποιος κάνει κάτι και δεν έχει χαρακτήρα αναμαρτίας. Εγώ όμως δια το θέλημά μου στεναχωρούμαι με αυτόν. Άρα για να σωπάσω και να μην ικανοποιήσω την καρδία μου, ή να μιλήσω με αγάπη για να μην έχω ψυχική ταραχή. Αν αυτό το πράγμα στεναχωρεί άλλους και όχι εμένα, να ομιλήσω χάρη των άλλων, ή μήπως τούτο φανεί τάχα ως τέχνασμα. Ο γέρον απήντησε, αν είναι πράγμα που δεν έχει αμαρτία, είναι δηλαδή ηθικά αδιάφορον, και ομιλήσεις για να πάψεις την καρδία σου, αυτό αποτελεί δια σε ήταν ότι από αδυναμία δεν μπόρεσες να το κρατήσεις και κατηγόρησε τον εαυτό σου και σιώπησε. Και πάλι, αν πάλι στεναχωρεί άλλους και το επίσης τον αβάν σου, και ή ο ίδιος εσύ του λέγεις ή σου λέγει τι πρέπει να επείς και εσύ ησυχάζεις. 7. Ο αδελφόν είπε, αν λοιπόν θέλω να υπώ εις τον αβάν κάτι και δεν αφορά τον εαυτό μου, αλλά επειδή στεναχωρούνται άλλοι, καταλαβαίνω ότι ταράστηκε ο αδελφός περί του οποίου θέλω να ομιλήσω, τι να κάνω, αν πάλι και εγώ μαζί με εκείνους θλίβομαι δι' αυτό το πράγμα, και να το υπώ εις τον αβάν για να σκεπάσω εκείνους και να σιωπήσω για να μην προσφέρω ικανοποίηση στον εαυτό μου. Ο γέρον απεκρίθη, αν υπήσεις τον αβάν για την ταραχή του αδελφού, όταν είναι ανάγκη, εσύ δεν έχεις ευθύνη. Αν λοιπόν δεν σε στεναχωρεί η περίπτωση στο να το αναφέρεις στον αβάν για να αναπαύσεις τους άλλους, αν και εσύ το ίδιο με εκείνους θλίβασαι, έστω και αν ενδιαφέρεσαι για εκείνους, αλλά όμως για τον εαυτό σου και μόνο για να μην ικανοποιήσεις το πάθος σου, βία στον εαυτό σου να μην το επείς. 8. Λέγει ο αδελφός, ο λογισμός μου λέγει ότι αν ταραχτεί ο αδελφός, γίνεται εχθρός μου με τη δικαιολογία ότι τον κατηγόρησα εις τον αβάν. Ο γέρον απεκρίθη, ο λογισμός αυτός είναι πονηρός, επειδή θέλει να εμποδίσει τη διόρθωση του αδελφού, όπως σου προείπα. Μην τον ακούσεις λοιπόν, αλλά ομίλησε κατά Θεόν όμως και όχι προς κατηγορία. Και κατά των ιατρών γογγίζουν οι άρρωστοι, κατά το διάστημα της θεραπείας των. Αλλά οι ιατροί δεν ενδιαφέρονται για των τωρινών αυτών γογγισμών, επειδή γνωρίζουν ότι ύστερα από τη θεραπεία θα τους ευχαριστήσουν. 9. Ο αδελφός ρώτησε, αν βλέπω ότι ο λογισμός θέλει να ομιλήσω εις τον αβάν, όχι για την ωφέλεια του αδελφού, αλλά για το σκοπό να τον κατηγορήσω,
σου, να είπω ή να σιωπήσω. Ο γέρον απεκρίθηκε. Συμβούλευσε τον λογισμό σου να τα είπε κατά Θεόν και όχι προς κατηγορία. Αλλά και αν ακόμη νικάται ο λογισμό σου από φιλοκατηγορία, συ να ομιλήσει στον Αβάν εξομολογούμενο και την ειδική σου αδυναμία, για να θεραπευτείτε και οι δύο. Ο αδελφό από το πτέσμα και εσύ από τη φιλοκατηγορία. 10. Είπε ο αδελφό. Αν δεν μου αφήνει ο λογισμό να ομιλήσω εις τον Αβάν, ότι τα λέγω με σκοπό να κατηγορήσω τον αδελφό, τι να κάνω, να τα υπώ ή όχι. Ο γέρον απήντησε, τίποτε να μην τους υπείς και θα φροντίσει ο Κύριος, διότι δεν είναι ανάγκη να υπείς με βλάβη της ψυχής σου, ότι ο Θεός όπως εκείνος θα φροντίσει για την διόρθωση του αδελφού. 11. Ο αδελφός ρώτησε, και ο ίδιος ο αδελφός που έστειλε, για τον οποίον εγώ ή κάποιος άλλος είπεν εις τον Αβάν, ποιαν διάθεση πρέπει να έχει απέναντι εκείνου που ομίλησεν εις τον Αβάν δι' αυτόν. Ο γέρον απεκρίθη, αν είναι πιστός και ζει κατά Θεόν, τότε κι αν ακόμα από έχραν είπε εκείνος που ανέφερε δι' αυτόν εις τον Αβάν, αυτός οφείλει να σκεφτεί ότι ο αδελφός ήθελε να ωφελήσει με αυτά και που είπε. Έτσι εφαρμόζεται εις αυτήν την περίπτωση το λεγόμενο «ο καλός άνθρωπος από το θησαυρό της καλής του καρδιάς εξάγει καλά». Και όταν σκεφτεί αυτά, οφείλει να αγαπά περισσότερο τον αδελφό και να τον ευχαριστεί, επειδή εκείνος που συμπεριφέρεται έτσι γρήγορα θα προκόψει κατά Θεόν. 12. Ερώτησε ο αδελφός, αν σφάλουν οι αδελφοί που είναι μαζί μου στην υπηρεσία του νοσοκομείου, πού πρέπει να τους διορθώσω, πώς πρέπει. Ο γέρον απεκρίθη, αν χαράξει βαθιά μέσα στην καρδία σου το θέλημα του Θεού, δεν ταράζεσαι, αλλά κάνει το καθήκον σου, όπως οι πατέρες. Αν δεν προσέξεις και παρασυρθείς ως άνθρωπος, εξομολογήσου με μετάνοια εις το Θεό. Συγχώρεσέ με δέσποτα και ελέησέ με. Και εις αυτούς που είναι μαζί σου να είπεις, προσέχετε αδελφοί μου, διότι από αυτά καταδικαζόμαθα και χάνουμε τα ψυχάς μας. Πρόσεξε να μην φωνάζεις δυνατά όταν τους ομιλείς, αλλά πολύ σιγά σαν να ομιλείς εις το αυτή του καθενός ξεχωριστά. Αν με αυτά αλλοιωθεί η καρδία σου, έρχεται κατόπιν κατά Θεόν κατάσταση. 13. Ο αδελφός είπε, πάτερ, σε παρακαλώ, είπε μου, πώς πρέπει να γίνεται η διόρθωση και τότε και πότε πρέπει να προσποιούμε τον αδιάφορο, να κάνω δηλαδή τον κουτόν και να παραβλέπω αυτό που έγινε και να νικηθώ από αυτό το πράγμα και να παρασυρθώ και να ταραχθώ. Ποιον δεσμό οφείλω να ορίσω εις τον εαυτό μου, δηλαδή ποιον επιτίμιο να επιβάλλω. Γέρον απήντηση, αναλόγως με τους ανθρώπους να ενεργείς πάντοτε. Αν ειδείς ότι είναι συνετός ο αδελφός που ευρίσκεται στην εξουσία σου και ταραχθεί εναντίον σου, καθώς κάμνει την υπηρεσία του, είπε του, αδελφέ, αν κάνουμε με αμέλεια το έργο του Θεού, θα χάσουμε την ψυχή μας. Αυτήν λοιπόν τη στιγμή έγινε η εργασία όπως έπρεπε. Φρόντισε τώρα και στο εξής να γίνεται καλά. Αν όμως δεν είναι φρόνιμος, αλλά απρόσεκτος, να το είπε, σε διαβεβαιώ, αδελφέ, ότι είναι ανάγκη να τιμωρηθείς, έτσι παραμελείς το διακόνημά σου. Εάν το υπό εις τον Αβάν, δηλαδή εις τον ηγούμενο, θα σε τιμωρήσει δικαίως. Όσον αφορά το να προσποιούμε τον αδιάφορο, να το κάνεις ανάλογα με το σφάλμα. Αν είναι μικρόν, κάμε τον κουτόν. Α, ότι δεν κατάλαβες. Όχι όμως όταν είναι μεγάλο το σφάλμα. Μη βάλεις στον εαυτό σου κανένα περιορισμό δια την τυχόν αποτυχία σου, αλλά ούτε πάλι να αδιαφορήσεις όταν ιτηθείς, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρήσει. Αν αδιαφορήσεις, τότε υποπτύπτεις εις αμέλεια. 14. Είπε ο αδελφός, αν σφάλει κάποιος από τους αδελφούς που είναι μαζί μου ή από τους ίδιους τους αρρώστους, όταν θέλω να τον διορθώσω, να τον μιλήσω αυστηρά, πρέπει να του βάλω μετάνοια. Αν δεν οργιστεί και φύγει από το νοσοκομείο, τι να κάνω. Γενικά, για ποια αμαρτήματα πρέπει να βάζω μετάνοια, διότι η περηφάνεια και η εξουσία σκοτίζουν το νου και δεν αφήνουν κανένα να αυτοκατηγορηθεί και να βάλει στον αδελφόν μετάνοια. Αν πάλι βάλει κανείς μετάνοια, έρχεται αμέσως η καινοδοξία και φουσκώνει από υπερηφάνεια αυτόν που έβαλε μετάνοια, ότι τάχα έκαμε καλό έργο. Ο γέρον απάντησε, όταν είσαι ταραγμένος, μη είπεις τίποτα, διότι το κακό δεν γίνεται καλό. Εκείνο δηλαδή που λέγεται με ταραγμένη καρδία δεν αναπαύει αυτόν που το ακούει, ούτε τον διορθώνει. Να μακροθυμήσεις λοιπόν έως ότου ηρεμήσει ο λογισμός σου και τότε να ομιλήσεις ειρηνικά. Και αν μένω ο αδελφός πιστεί, έχει καλώς. Εάν πάλι δεν πιστεί, είπε του, αν θέλεις να υπόσεις τον Αβάν και ας κάνουμε αυτό και θα κρίνεις σωστό και εσύ ησυχάζεις. Αν όμως φύγει οργισμένος, να το υπήσεις στον Αβάν και εκείνος θα το επιβάλλει τιμωρία. Ή στην περίπτωση αυτή να μην του βάλεις μετάνοια, διότι του γεννάς υποψίαν ότι έσφαλες πραγματικά με το να ομιλήσεις, έτσι και θα σε πολεμεί περισσότερο.
διαδέ τους υπολείπους αδελφούς που δεν είναι υπό την επίβλεψή σου ή στην ιδία υπηρεσία όπου βλέπεις σφάλμα, κάνε γρήγορα αυτό που πρέπει. Αν είναι μεγάλο το σφάλμα σου, βάλε μετάνοια στον αδελφόν. Εάν πάλι είναι μικρόν, να του υπείς με το στόμα. Συγχώρησε με αδελφέ και νοερά με την καρδία σου βάλε του μετάνοια. Να προφυλάσσεσαι πάρα πολύ από την υπερηφάνεια και το δικαίωμα της εξουσίας, διότι αυτά τα δύο δεν αφήνουν τον άνθρωπο να προκόψει. Ακόμη και από καινοδοξία μπορεί κανείς να βάλει μετάνοια. Αφού λοιπόν αδιαφορίζεις δια αυτά στα τρεις περιπτώσεις, την υπερηφάνεια, το δικαίωμα της εξουσίας και την καινοδοξία, βάλε όπου πρέπει μετάνοια, με ταπείνωση, με φόβο Θεού και με διάκριση. Κάμνε ό,τι μπορείς και θα σε βοηθεί ο Θεός με τα εισευχάς των Αγίων του Πατέρων. Εις αυτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησης και τώρα και πάντοτε. Αμήν.